Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέμιζε έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο των Τυράννων το βράδυ της Κυριακής για την υποδοχή από τον Έντι Ράμα του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ανδρών, με τον Ράμα να θέτει ζήτημα τσάμιδων και να προαναγγέλει συμφωνία με την Ελλάδα όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Ιόνιο. Ενθαρρύνω την Αλβανία να πραγματοποιήσει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και όσον αφορά την οργάνωση του δικαιϊκού συστήματος και των δικαστηρίων. Θα είμαστε στο πλευρό της Αλβανίας για να βοηθήσουμε την χώρα προς την ένταξη. Αλλά για να ενταχθούν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο όλες οι διασυνοριακές διαφορές να έχουν λυθεί πριν από την ημερομηνία της ένταξης. Η θέση της Αλβανίας είναι στην Ευρώπη. Πρέπει να προετοιμαστείτε για το μέλλον σας, είπε μεταξύ άλλων ο Γιούνκερ, με τον Ράμα να απαντά. Η αποφασιστικότητά μας είναι σταθερή, διότι για εμάς οι μεταρρυθμίσεις για την ένταξη δεν είναι υποχρεωτικές επειδή μας το ζητούν οι Βρυξέλλες, αλλά είναι απαραίτητες επειδή η ίδια η Αλβανία τις επιθυμεί και αυτό είναι ένα χρέος που οφείλουμε να εκπληρώσουμε για την επόμενη γενιά. Τα Τύρανα ήταν ο δεύτερος σταθμός της πενθήμερης περιοδίας του Προέδρου της Κομισιόν στις Βαλκανικές χώρες, η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου.